Πάμε τώρα. Μια και που είπαμε για Μητσοτάκη, πάμε να δούμε τι έγινε με το Μητσοτάκη. Τι έγινε με το Μητσοτάκη, πήγε σε ένα φούρνο λέει, πριν λίγες μέρες. Είχε σχολιάσει και τη λαγάνα εκεί με τα ντομαδάκια την Καθαρά Δευτέρα. Συγγνώμη, την Καθαρά Δευτέρα και το διάρριξαν λέει το φούρνο. Είναι να μην σου βγει το όνομα. Ο φούρνος λοιπόν που πρόσφερε λαγάνα με ντολμαδάκια στη Θεσσαλονίκη, ναι, και τον οποίο φούρνο είχε σχολιάσει ο Πρωθυπουργός όταν θα ζητήσει δικαιώματα για τα ντολμαδάκια της κυρία Μαρίκας, ναι, έγινε λία ληστών με μόλις 7,5 ευρώ ζημιά. Να πούμε ότι... Τι 7,5 πήρανε... 7,5 ευρώ πήρανε. Κάνανε ζημιά, καταστρέψανε το μαγαζί για να πάρουν 7,5 ευρώ. Πάμε να δούμε τι είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης πρώτα, που είχε πάει εκεί, να δούμε. Το Σάββατο πρωί, καθοδόν προς τα Γρεβενά, αλλά βλέποντας το πρωί τηλεόραση, είδα ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, λέει, λαγάνα με ντολμαδάκια. Θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα. Για αυτό το φούρνο μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης. Άγνωστοι λοιπόν εισέβαλαν στο φούρνο αυτό με τις φημισμένες λαγάνες διαφόρων γεύσεων στην οδό Μπότσαρη. Έσπασαν την τζαμαρία. Βέβαια άρπαξαν μόνο... ούτε 10 ευρώ δεν άρπαξαν, 7,5 ευρώ. Ο δράστης ή οι δράστες, αφού προσπάθησαν να παραβιάσουν την κλειδαριά, δεν τα κατάφεραν και γι' αυτό τον λόγο έσπασαν την τζαμαρία, μπήκαν στο κατάστημα, πήγαν στην ταμιακή μηχανή και βρήκαν το ποσό των 7,5 ευρώ. Μάλιστα. Η ιδιοκτήτρια ενημερώθηκε τα ξημερώματα από την αστυνομία. Πριν από 3 μήνες τους είχαν πάρει ολόκληρη την ταμιακή μηχανή. Και πήγε εκεί πέρα ο Κυριάκος, λέει Παναγιά μου, λέει, μην ξαναπατήσει, λένε. Κάνε ευκέλαιο. Και τώρα ξέρω. Καλά, και τώρα. Έχει ο Πρωθυπουργό τη διαφήμιση. Έχει γίνει τώρα. Λένε, μην πατήσει ο Μητσοτάκη τώρα την προεκλογική περίοδο μέσα στα μαγαζιά μα. Απ' έξω. Απ' έξω, κλείσε. Περνάει ο Μητσοτάκη, λέει, κλείσε τα ρολά. Δείξε, κλείσαμε. Εντάξει, ο Πρωθυπουργό ήθελε να το διαφημίσει το συγκεκριμένο. Να διαφήμιση, ωραία. Αυτό γίνει. Άρα δεν θα έπρεπε να το διαφημίσει. Μήπω έτσι απειλεί τον κόσμο για να τον ψηφίσει στι εκλογέ. Ψηφίστε με γιατί θα κάνω περιοδία και θα έρθω στα μαγαζιά σας. Ψηφίστε με γιατί θα έρθω στα σπίτια σας κάνω ποδαρικό την πρωτοχρονιά ή τον πρώτη του μήνα. Μήπως με αυτόν τον τρόπο απειλεί τους ψηφοφόρους ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ο μόνος τρόπος για να πάρει ψήφο ο Μητσοτάκης με όλα αυτά που έχει κάνει είναι μόνο αυτόν τον τρόπο. Να μην πατήσει το πόδι του στα σπίτια και στις επιχειρήσεις των Ελλήνων. Και γίνουν συντρίμια τα πράγματα εκεί. Ο μοναδικός τρόπος είναι. Ο μοναδικός τρόπος. Εδώ έχουν αποφασιστεί συνεργασίες, κύριε Καμπούρη, τώρα. Πάμε για να μην πάμε σε κυβερνησία.